Κύριε Βουλευτή, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρία Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Προϊστάμενε της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κύριοι Σύνεδροι, ομιλητές, φίλοι και φίλες. Ιδιαίτερα μας τιμά το γεγονός της παρουσίας σήμερα εδώ του πρέσβη της Κροατίας, τον οποίο και θερμά καλωσορίζουμε. Με ιδιαίτερη χαρά, ο Δήμος Πάρου και ο Σύλλογός μας φιλοξενεί και σήμερα το 4ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων με θέμα «Η Πάρους και οι αποικίες της», όπως και τα τρία προηγούμενα συνέδρια στην ίδια αυτή αίθουσα. Ο Σύλλογος με ενδιαφέρον πάντα για τον τομέα του πολιτισμού της Πάρου έχει συνεργαστεί στενά με το Ινστιτούτο για δύο ολόκληρες δεκαετίες και με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε την όλο και αυξανόμενη ανταπόκριση που υπάρχει από την κοινωνία της Πάρου. Με χαρά τώρα θα παραδώσω την σκητάλη στην γραμματέα του συνεδρίου, αρχαιολόγο κυρία Ουρανία Ψηλού, για τον περαιτέρω συντονισμό της απόψινής βραδιάς. Σας καλωσορίζουμε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων με θέμα «Πάρος και οι αποικίες της», στο οποίο συμμετέχουν 40 συνάδελφοι αρχαιολόγοι εκπροσωπώντας τις επιστημονικές ομάδες Πάρου, Θάσου, Φάρου και Παρίου. Το σημερινό συνέδριο αποτελεί το 4ο στη σειρά διεθνών συνεδρίων του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων με τη διεθνή ονομασία Πάρος, και ακολουθεί μετά από τα ιδιαιτέρως πετυχημένα συνέδρια αφιερωμένα στην Παρία Λίθεο και τα εργαστήρια γλυπτικής της Πάρου το έτος 1997, στον μεγάλο ποιητή της Πάρου Αρχίλοχο το 2005 και στον διάσημο γλύπτη της ελληνικής αρχαιότητας Σκόπα τον Πάριο το 2010. Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προβολής της Πάρου, έχει ακολούθως εκδώσει τα πρακτικά και των τριών συνεδρίων με την κύρια εκδοτική επιμέλεια της Προέδρου του, καθηγήτριας αρχαιολογίας Ντόρας Κατσονοπούλου και συνεργατών κατά τα έτη 2000, 2008 και 2013 αντίστοιχα. Σκοπός του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων είναι η άμεση έκδοση των πρακτικών και του παρόντου συνεδρίου. Και τώρα θα παρακαλέσω την πρόεδρο του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, καθηγήτρια αρχαιολογίας Ντόρα Κατσονοπούλου, να απευθύνει τον πρώτο χαιρετισμό της απόψινής βραδιάς στο συνέδριό μας. Ευχαριστούμε, αγαπητή Ουρανία. Προσωπικά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΑΠΚ, καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους συνέδρους που ταξίδεψαν από τις αποικίες της Πάρου, τη Θάσο στο Βόρειο Αιγαίο, την Φάρο στην Κροατία και το Πάριον στην Προποντίδα, καθώς και τους συναδέλφους που εργάζονται εδώ στην Πάρο, για να παρευρεθούν στο συνεδριό μας και να παρουσιάσουν τα πλέον πρόσφατα ευρήματα των ερευνών και μελετών τους για την Μητρόπολη Πάρο και τις αποικίες της. Τους ευχαριστώ δε θερμά για την ενθουσιώδη ανταπόκριση στην πρόσκληση συμμετοχής τους στο συνέδριο. Για πρώτη φορά συγκεντρωνόμαστε όλοι εδώ στο νησί για να μιλήσουμε και να ενημερωθούμε για ένα σημαντικό κεφάλαιο της αρχαιολογίας της Πάρου, την ίδρυση των αποικιών της στον αρχαίο κόσμο, η επιλογή θέσης των οποίων σε κέρια γεωγραφικά σημεία, Βόρειο Αιγαίο, Αδριατική, Προποντίδα, καταδεικνύει τους ευρύτερους οικονομικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς στόχους της αρχαίας Πάρου με αμοιβαία ωφέλη για την ίδια και τις αποικίες της. Για την Πάρο του σήμερα, οι εργασίες αυτού του συνεδρίου θα αποτελέσουν έναν ακόμη σταθμό στην ανάδειξη και προβολή της σπουδαίας πολιτιστικής της κληρονομιάς, σε συνέχεια των προηγούμενων συνεδρίων, αλλά και στη γνωριμία των σημερινών κατοίκων με το σημαντικό ιστορικό παρελθόν του νησιού τους. Και τα δύο αποτελούν, όπως γνωρίζετε, σημαντικό ιστορικό
και κύριο σκοπό του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου έχω την τιμή να εκλέγομαι πρόεδρος πλέον της δεκαετίας, αλλά και τη χαρά συνεργασίας για την επίτευξη αυτού του σκοπού με το Δήμο Πάρου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχήλογος. Όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, έτσι και τώρα, έχουμε δουλέψει όλοι μαζί για την υλοποίηση του τετάρτου συνεδρίου, που ουσιαστικά αποτέλεσε το όραμά μας αμέσως μετά το συνέδριο για τον σπουδαίο αρχαίο παριανό μας διοίκητη, τον Σκόπα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου για την όλη στήριξη της προσπάθειας, τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΚΔΠΑ Πάρου, το ΔΣ και τα μέλη του Ινστιτούτου μας, τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Αρχιλόγου και βεβαίως όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που συμμετέχουν βοηθώντας για το καλύτερο αποτέλεσμα αυτού του συνεδρίου. Για την εξαιρετική συνεργασία στην επιστημονική προετοιμασία του συνεδρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Άρθουρ Μίλλερ, συντονιστή της ομάδας Τάσου, Μπράνκο Κυρίγκιν της ομάδας Φάρου Κροατίας και Βεντάτ Κελές της ομάδας του Παρίου. Εκτός όμως από τις επιστημονικές ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο από διακεκριμένους συναδέλφους και τις προγραμματισμένες περιηγήσεις επισκέψεις, θα ήθελα να σημειώσω ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που θα λάβει χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου αύριο βράδυ στις 7 και αφορά στα εγγένεια αναθηματικής μαρμάρινης στήλης για την επέτειο των 2.400 χρόνων που συμπληρώνονται φέτος σε μια θαυμάσια χρονική συγκυρία με την πραγματοποίηση του συνεδρίου από την ίδρυση της αποικίας της Φάρου στην Κροατία από Παρίους Απίκους. Για το γεγονός αυτό καθ' αυτό, τους συντελεστές και τη σημασία του θα μιλήσουμε αύριο κατά την τελετή των εγγενείων στην πλατεία της Παναγίας Εκατονταπλιανής, παρουσία του πρέσβη της Κροατίας και του Δημάρχου του Στάριγκραντ. Ο πρέσβης της Κροατίας μάλιστα βρίσκεται ήδη εδώ στη Μητρόπολη Πάρο και μας τιμά με την παρουσία του απόψη. Για το λόγο αυτό και πριν κλείσω το δικό μου χαιρετισμό θα μου επιτρέψετε να καλέσω τον κύριο πρέσβη για ένα χαιρετισμό προς το συνέδριό μας. Mr. Ambassador, dear Ivan, please. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, I could say a few sentences in Greek as well, but I won't torture you with this, so I switch immediately to English, which is easier for me at least. I'm very happy to be here indeed, and allow me to start by invoking the summer 3 years ago, 2012. At that time I was the newly appointed Croatian ambassador to Greece, and I came to visit Dr. Branko Kirigin from the Archaeological Museum to Split because I wanted to be a good ambassador, I wanted to make a good platform for my works. Then there, now here in Greece. And then Branko, I visited him there in Archaeological Museum, he was still working there at that time. And during our conversation there among statues and I should be in the museum, he actually discovered a whole new world for me. He told me about this cultural ties, he told me about the Parian, ancient Greeks from Paros establishing Pharos or what today, about the Pharos Hora, about all these things. Which was really an eye-opening for me. Not only that, Branko didn't stay 2,400 years ago. He had also very recent activities and plans, which some of them he realized very successfully, like this regatta, or how to call it, which will be shown tomorrow, the voyage by Besan ship, now 12 years ago, I think 2003. And at that time, I remember he told me, well, you know, something in 2016, there will be a big conference on Paros. I don't know if this was in 2015. But that was 3 years ago, and I thought to myself, well, God knows if this conference will ever take place or never. But now it is.
it is taking place. So Brown was right, you were right, you were all right, and it's an excellent thing, and I would like to congratulate you, and I didn't hesitate a moment when you invited me here to come. Congratulations on this conference. It is a big event for everybody. It's very important. Well, first of all, for the archaeology professionals who will exchange views, who will have display their findings and talk about their papers and so on. And we are all very eager, including me here, as a non-professional in this field, to listen and to learn from them. Then for the Paros, for the municipality of Paros, I'm very happy and I would like to congratulate to the mayor that he is supporting and leading actually such cultural activities, because today we cannot really talk about the modern contemporary tourism without culture. Tourists are not traveling like suitcases anymore. They want to see. They want to see churches, they want to see artifacts, they want to see statues, museums, and so on and so forth. So it's excellent for all these people who are then living, for all the taverna owners and all the others. So it's good for everybody. So I'm really happy to be here. I think it's an event which has only good sides for everybody who is involved, for science, for business, for tourism, for the local community, and for everybody. And I will conclude by saying that most likely I'm the least educated in this field here. But I will stay for this 2 days or so. I'll try to come for the lectures. And my personal hope is to, when this all ends, or when I end my participation, that I will be at least a bit more educated in this excellent field of archaeology. So thank you again. Congratulations. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί του ότι τέτοιες δραστηριότητες ασφαλώς πέραν της επιστημονικής τους αξίας, όπως είπε και ο ίδιος, έχουν και σημασία για την τοπική κοινωνία αλλά και για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, όπως είπε και ο ίδιος. Εγώ τώρα να κλείσω το δικό μου χαιρετισμό ασφαλώς λέγοντας ότι είμαι απολύτως ικανοποιημένη και νομίζω αυτό το βλέπετε, αλλά να μεταφέρω και την ικανοποίηση ακριβώς των συνδιοργανωτών μαζί με το Ινστιτούτο του Δήμου Πάρου και του Συλλόγου Αρχίλογος και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας. Ωστόσο, πριν κατέβω από το βήμα, θα ήθελα να σας διαβάσω και τον χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού που εστάλει προς το Ινστιτούτο μας, Παιδείας και Επισκευμάτων του κυρίου Νίκου Ξηδάκη, να έχει προσφερθεί το οποίο γίνεται πραγματικότητα το σημερινό συνέδριο, να έρθει να απευθύνει το χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στην Λαμπροτάτη των Παρίων Πόλης. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, αλλά και για το Δήμο Πάρου, να φιλοξενούμε το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων με θέμα «Η Πάρους και οι Απικίες της», το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων στη σειρά των Διεθνών Συνεδρίων του, σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου και το Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχίλογος. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όπου η πνευματική και η οικονομική παινία μας κάνει εσωστρεφείς, αποδυναμώνοντας παράλληλα τα αντανακλαστικά μας, την ικανότητα να κρίνουμε και τις ηθικές μας άμυνες, αυτό το Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο είναι φωτεινός φάρος πολιτισμού, σκέψης, γνώσης και γιατί όχι, υπερηφάνειας για τον τόπο μας. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε θέσει ως στόχο να εμφυσίσουμε στα νέα παιδιά την αγάπη και τη γνώση, την έρευνα, τη μελέτη της μακραίωνης ιστορίας και του λαμπρού παρελθόντος του νησιού μας. Η ιστορία του Σπάρου, η εξέλιξή της, η ίδια η ζωή πάνω στο νησί, είναι συνυπασμένη με το παρελθόν του νησιού που αποκαλύπτεται, καταγράφεται και μεταδίδεται χάρη στις επίμονες, πολύχρονες, αέναες επιστημονικές έρευνες και ανασκαφές των αρχαιολόγων. Μόρφωση σημαίνει η προσαρμογή της ανθρώπινης ψυχής προς τις μεγάλες αξίες του παρελθόντος, είπε ένας από τους μεγάλους σημαντικότερους ρήτορες κλασικής αρχαιότητας στην Ελλάδα, ο Ισοκράτης. Και έχει απόλυτο δίκιο. Η ιστορία είναι το παρελθόν
και έχει τη μεγαλύτερη αξία. Ειδικά εμείς οι Παγιανοί θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, αφού ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν και φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει μόνο να μένουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν και στην ένδοξη ιστορία των προγόνων μας, αλλά με γνώμονα την ιστορία μας να χαράξουμε το δικό μας μέλλον. Με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, σαν τη σημερινή, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιολογικών μνημείων της Πάρου και ταξί του στην καθημερινή ζωή των σύγχρονων κατοίκων. Σε αυτή την προσπάθεια, ο Δήμος Πάρου είναι συμπαραστάτης και συνεργάτης, γιατί θέλουμε να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στις ρίζες τους. Πιστεύω λοιπόν ότι το συνέδριο είναι μια ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψουμε την ιστορία μας, να ακούσουμε νέες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και μέσω ενός επικοδομητικού διαλόγου να οδηγηθούμε σε σημαντικά συμπεράσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση του παράτου συνεδρίου και ιδιαίτερα την πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, όλους τους προσκεκλημένους και ιδιαίτερα τον κύριο Πρέσβη, και εύχομαι καλή επιτυχία στους συνεργασίες του συνεδρίου, το οποίο είμαι πεπισμένος ότι θα ξεπεράσει τις προδοκίες των διοργανωτών. Ελπίζω οι διακεκριμένοι σύνεδροι που το υποστηρίζουν και μας τιμούν με τη συμμετοχή τους να βρουν λίγο ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουν τις ομορφίες του νησιού μας και τη φιλοξενία των κατοίκων τους. Ευχαριστώ πολύ. Σειρά έχει τώρα να απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριό μας, που το τιμάμε την παρουσία του, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιολογίας Κυκλάδων, κ. Δόκτωρ Δημήτρης Αθανασούλης. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Διευθυντής της Εφορίας Αρχαιολογίων Κυκλάδων, θέλω να σας καλωσορίσω στις Κυκλάδες και στην Πάρο ειδικότερα και να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τους διοργανωτές του συνεδρίου, το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, το Δήμο Πάρου και τον Σύλλογο Αρχαίολογο. Η πρωτοβουλία τους για την διοργάνωση ενός ακόμη συνεδρίου για την Πάρο και τις αποικίες της είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί θα συμβάλλει, όπως βλέπουμε όλοι και από το πρόγραμμα, στην εμβάθυνση πάνω στην μελέτη και έρευνα της ιδιαίτερα σημαντικής αρχαίας Πάρου και της αρχαιολογίας της. Η Εφορία Αρχαιολογίων των Κυκλάδων συμμετέχει ενεργά στο συνέδριο, όχι από μένα φυσικά, διότι είμαι ζητολόγος, αλλά από 5 αρχαιολόγους.